κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Είναι ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Σοκαρισμένη κοινωνία της Δυτικής Αχαΐας μετά το άγριο έγκλημα σήμερα το πρωί σε χωράφι της περιοχής. Θύμα και δράστης που ανήκουν στην κοινότητα των Ρωμά διαπληκτίστηκαν έντονα με τον έναν άνδρα να πέφτει νεκρός καθώς δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα από μαχαίρι. Ο δράστης συνελήφθη και ομολόγησε την πράξη του. Στην περιοχή υπάρχει έντονη παρουσία της αστυνομίας προκειμένου να αποφευθούν πιθανά περιστατικά αντεκδίκησης ανάμεσα σε μέλη των δύο οικογενειών. Πάμε αμέσως στην συνάδελφο Κωνσταντίνα Παλαιολόγου, έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Καλησπέρα, Έφη. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Δεν μπορούσε να ξεκινήσουμε από αυτό ο δράστης να μην ομολογήσει, καθώς υπήρχε οπτικό υλικό που τον είχε καταγράψει να φεύγει από την περιοχή και να σταματά σε σημείο της κάτω Αχαΐας. Όλα έγιναν λίγο μετά τις 11 σήμερα το πρωί. Μια κυρία επικοινώνησε με την αστυνομία ότι δύο άντρες διαπληκτίζονται άσχημα γιατί φοβήθηκε τα χειρότερα. Μέχρι να φτάσει στο σημείο η αστυνομία, ο ένας είχε μαχαιρώσει συνολικά 30 φορές, όπως είπε ο δικαστής κ. Βότσης, το θύμα. 63 ετών και οι δύο άντρες, καταγωγής Ρωμά. Οι πληροφορίες θέλουν το θύμα φέρεται να είχε σχέση με τη σύζυγο του δράστη, δηλαδή ότι ήταν ένα έγκλημα πάθος, κάτι το οποίο θα διευκρινιστεί βέβαια και στην πορεία. Ο δράστης μετά την πράξη του έφυγε από το σημείο, μπήκε στο αυτοκίνητό του, πήγε στο κέντρο της κάτω Αχαΐας, από όπου υπάρχει και το οπτικό υλικό που προαναφέραμε, και μάλιστα έβγαλε και είχε αλλάξει και σακάκι στη διαδρομή. Οι αστυνομικοί, εξετάζοντας αμέσως όλα τα στοιχεία, έφτασαν στον ίδιο, τον εντόπισαν στην περιοχή Τσιγκανέικα της κάτω Αχαΐας, βρήκαν και τα ματωμένα ρούχα του. Ο ίδιος εκείνη τη στιγμή ομολόγησε, τους είπε ότι και το μαχαίρι το οποίο το αναζητούσαν το είχε κρύψει σε ένα θάμνο δίπλα στο σημείο που έγινε το τραγικό περιστατικό. Τον συνέλαβαν, βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα κάτω Αχαΐας και θα κινηθούν όλες οι επόμενες διαδικασίες στην πορεία. Όμως είναι πάρα πολύ μεγάλη η αστυνομική δύναμη που έχει σπεύσει στο σημείο, γιατί υπάρχει, όπως είπες και εσύ, ο κίνδυνος της βεντέτας μεταξύ των συγγενών των δύο οικογενειών. Βέβαια, οι αρχές συστήνουν σε όλους ηρεμία, ενώ θα πρέπει να επισημάνουμε την πολύ γρήγορη διελεύκαση του άγριου εγκλήματος, καθώς από την πρώτη στιγμή είχαν υποψίες ότι πριν φτάσει ο ιατροδικαστής, ότι μάλλον είναι εγκληματική ενέργεια. Και να πούμε, Κωνσταντίνο, ότι οι πληροφορίες λένε ότι οι δύο άντρες, θύμα και δράστης, ήταν φίλοι για αρκετά χρόνια και μάλιστα σήμερα το πρωί έπιναν μαζί καφέ. Έπιναν μαζί καφέ, ναι, νωρίτερα. Φαίνεται και μπορεί κάτι να είπε κάποιος, ο δράστης να είχε μάθει κάτι στην πορεία. Ποιος ξέρει, όλα αυτά θα περιμένουμε θα να τα μάθουμε κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του. Να σε ευχαριστήσω, Κωνσταντίνα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Τώρα πάμε στα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Μια χαμένη ευκαιρία για να αποκτήσουν την πολυπόθητη ρευστότητα ήταν τελικά η πασχαλινή περίοδος για τα εμπορικά καταστήματα της Πάτρας. Η κίνηση ήταν αποκαρδιωτική, καθώς η πλειονότητα των καταναλωτών προτίμησε να διαθέσει τα χρήματα για το πασχαλινό τραπέζι και περιόρισε άλλες αγορές. Πλέον η κατάσταση που διαμορφώνεται είναι δύσκολη και αναμένονται πολλές ανακατατάξεις στο επόμενο διάστημα. Ελπίδες που τελικά δεν επιβεβαιώθησαν είχαν αναποθέσει οι έμποροι για την πασχαλινή περίοδο. Η κίνηση ήταν χαμηλότερη από το αναμενόμενο και πλέον οι επιχειρηματίες αναζητούν εναλλακτικές για να αυξήσουν τη ρευστότητά τους. Υπήρχαν κάποιες μεγάλες προσδοκίες ότι αυτό το Πάσχα θα μας γυρίσει, γιατί είχαμε και μια πολύ κακή εκπτωτική περίοδο. Μετά ήρθε το δυστύχημα δυστυχώς των Ντεμπών. Δεν λειτουργήσαν τελικά. Η αγορά έμεινε παγωμένη, έμεινε στα ίδια. Δυστυχώς είχαμε και να αποθέσει πολλές ελπίδες, ειδικά Μεγάλη Τετάρτη και Μεγάλη Πέμπτη, αφού θα γινόταν και η καταβολή του δώρου, ότι θα υπήρχε μια μεγάλη κινητικότητα στην αγορά. Δυστυχώς δεν το είδαμε αυτό. Η Μεγάλη Πέμπτη δεν έδωσε τα αναμενόμενα, απλά ήταν μια καλή μέρα. Κυκλοφόρησε πάρα πολλοί κόσμος, πέρασαν και από τους όμορους δήμους κάποιοι άνθρωποι που ήρθαν εδώ για να κάνουν τις αγορές τους, αλλά στο σύνολο τελικά δεν πήγε καθόλου μα καθόλου καλά. Ο λόγος για τους οποίους η τζίρη ήταν χαμηλή οφείλεται στην ακρίβεια του πασχαλινού τραπεζιού που έθεσε άλλες προτεραιότητες στα νοικοκυριά ως προς το πού θα διέθεταν τα χρήματά τους. Οι δυσκολίες για τα εμπορικά είναι τεράστιες και πλέον αναμένονται
ανακατατάξει στον κλάδο. Όλα γενικώς. Υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δυστυχώς έχει αφήσει κάποιες πίσω τις υποχρεώσεις και με τη βενζίνη στα κοντά στα 2 ευρώ και τις τιμές στα είδη διατροφής να ύπτανται, δυστυχώς δεν περισσεύει το προσκατανάλωση εισόδημα. Πρώτα σαφώς θα πάει να καλύψει τις ανάγκες του στη διατροφή, να κινηθεί, να πάει τη βόλτα του, τον καφέ του και μετά έρχεται για να πάρει τα υπόλοιπα. Άρα σε εμάς δεν μένει σχεδόν τίποτα και βλέπουμε ότι έτσι θα συνεχιστεί η κατάσταση. Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό το διάστημα. Δηλαδή λείπει από εμάς η ρευστότητα σαν εμπόριο αλλά και στον κόσμο. Τραβάει η ακρίβεια όλο το προσκατανάλωση διαθέσιμο εισόδημα. Κάνοντας πάντως μια αποτίμηση της κίνησης, οι επιχειρηματίες διαπιστώνουν ότι δυστυχώς το κλίμα που διαμορφώνεται στην αγορά είναι ιδιαίτερα βαρύ. Η κίνηση φέτος το Πάσχα ήταν μέτρια. Ήταν φανερό και από τον κόσμο που κυκλοφορούσε στην αγορά, ήταν περιορισμένος. Ο κόσμος προτίμησε να ταξιδέψει, να φύγει εκτός της πόλεως και έτσι περιορίστηκαν και οι αγορές. Ευελπιστούμε το επόμενο διάστημα που ανοίγει δουλειά τώρα το καλοκαίρι να είναι μεγαλύτερη η κίνηση και πιο αυξημένη. Τι ήταν, πιστεύετε, εκείνο το οποίο απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων? Ήταν τα τρόφιμα ενώπιση του Πάσχα, το πασχαλινό τραπέζι? Σαφώς η αύξηση των τροφίμων σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος του ρεύματος που έχουν αντιμετωπίσουν τα νοικοκυριά περιόρισε τα χρήματα τα οποία μπορούσαν να διαθέσουν για οποιαδήποτε άλλη αγορά. Σύντομα θα ξεκαθαρίσει και το τοπίο στο ποια καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και ποια θα διακόψουν τη λειτουργία τους. Σαφώς δημιουργεί προβλήματα σε όλο το φάσμα της αγοράς γιατί η δουλειά ήταν περιορισμένη σε όλα τα αντικείμενα. Πιστεύω ότι θα υπάρξει πρόβλημα, δηλαδή ακούμε και για μεγάλα καταστήματα με μεγάλα λειτουργικά έξοδα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην αγορά. Η ρευστότητα είναι περιορισμένη, έχει αυξηθεί το κόστος του χρήματος από τις τράπεζες. Όλο αυτό είναι ένα κλίμα που είναι αρνητικό για την αγορά. Το κυριότερο είναι πάντως ότι έχουν αλλάξει οι συνήθειες των καταναλωτών που κινούνται πλέον συντηρητικά. Βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ συντηρητικός. Ακόμα και αυτά τα ψώνια που έκανε μες στην πασχαλινή περίοδο ήταν πολύ συντηρητικά. Νομίζω ότι έτσι θα πάει από εδώ και πέρα. Πολύ συντηρητικά η αγορά. Έχουμε μπροστά μας εκλογές. Με αρνητικό πρόσημο λοιπόν η πασχαλινή περίοδος για τα καταστήματα της Πάτρας. Πάμε τώρα στην Ηλία κυρίες και κύριοι όπου τις πληγές τους μετρούν αγρότες και παραγωγοί που είδαν τις καλλιεργίες τους να καταστρέφονται από τη μια στιγμή στην άλλη από την έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Η καταστροφή σε πατάτες, καρπούς, γιαμπέλια και έλιες αγγίζει το 100% με την επόμενη μέρα για τους ίδιους να μοιάζει εξαιρετικά δύσκολη. Αυτό που ζητούν τώρα από την πολιτεία είναι ουσιαστικές αποζημιώσεις για να μπορέσουν να καλύψουν τα έξοδά τους και να σταθούν στα πόδια τους. Μετά από 5 ώρες ορίστε το χαλάζι. Πόσο χαλάζι το. Μετά από 5 ώρες. Εδώ βλέπουμε ολοκληρωτική καταστροφή, ζημιά που αγγίζει το 100%. Όπως βλέπετε εδώ, αν μπορείτε να δείξετε, είχε ολοκληρωθεί η καρπόδεση. Βλέπουμε εδώ, ο καρπός έχει καταστραφεί τελείως, δεν υπάρχει καν, τον έχει αφανίσει. Και όχι μόνο ο καρπός, είναι και κλάδα καταστραμμένη, 100%. Εδώ έχουμε τελειώσει, πρέπει να μαζέψουμε τις σωλήνες και να φύγουμε. Το χαλάζι ακόμα είναι εδώ. Μιλάμε για τέτοιο χαλάζι, εγώ είμαι 54 χρονών, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Τέτοια σφοδρότητα που είχε και τέτοια ένταση. Μαύρη Δευτέρα ξημέρωσε για τους αγρότες και τους παραγωγούς στην Ηλία που είδαν τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται ολοκληρωτικά εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που χτύπησαν την περιοχή. Με πατάτες ορίστε. Τελειώσαν αυτές. Εδώ και εσύ. Ακόμα είναι σαν με καρύδια. Τώρα μετά από 5 ώρες. Όπως φάνηκε, μισή ώρα χαλαζόπτωσης ήταν αρκετή για να εξαφανίσει κυριολεκτικά δεκάδες καλλιεργημένα χωράφια με τους παραγωγούς να βρίσκονται πλέον σε απόγνωση καθώς πλησιάζει η περίοδος της συγκομιδής που πλέον είναι αδύνατο να γίνει. Σήμερα το πρωί 7 η ώρα έγινε μια ολοκληρωτική καταστροφή. Βγήκε ένα χαλάζι το οποίο εγώ προσωπικά το θυμάμαι που ήμουν πιο μικρότερος από το 1995 το οποίο ξαναβγήκε εδώ από τη θάλασσα. Και το ισοπαίδωσε όλο. Αυτή τη στιγμή η ζημιά είναι ολοκληρωτική. Δηλαδή, αυτό το φυτό τώρα που έχει γίνει δεν ξαναεπανέρχεται. Και σήμερα το πρωί έγινε η καταστροφή αυτή εδώ που βλέπετε. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική.
τα έχει διαλύσει τελείως τα πράγματα. Ήταν έτοιμα για να δέσουν. Πολλά έχουν και καρπούζια επάνω. Εκατοντάδες στρέμματα ισοπεδώθηκαν, με τις μεγαλύτερες ζημιές να καταγράφονται στις κοινότητες του Δήμου Ήλιδας, όπως τα Δουνέικα, η Αγία Μαρίνα, το Παλούκι και η Δάφνη. Ήταν τόσο πολύ η ένταση του χαλαζού, που λέγαμε ότι κάτι σπάει έξω, κάτι γίνεται. Ακραίο φαινόμενο δηλαδή. Και ερχόμενοι τώρα στο χτήμα το πρωί, αντικρίσαμε αυτή την εικόνα. Είμαστε, λες, και είμαστε σε ένα χειμερινό τοπίο, σε ένα μέρος που έχει ρίξει χιόνι και έχουν περάσει τα γκρέιντερ και έχουν βγάλει το χιόνι δεξιά-αριστερά. Τόσο πολύ ήταν το χαλάζι. Γιατί ζημιά μιλάμε? Για ζημιά, ολοκληρωτική ζημιά. Ειδικά στα φίδες κυπευτικά και σε ελιές, ολοκληρωτική ζημιά. 100% αυτή. Όταν κατεβήκαμε κάτω, ακούσαμε το χαλάζι, βγήκαμε έξω στα χωράφια να δούμε τι γίνεται και είδαμε πράγματα που δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Το χωράφι ήταν όλο άσπρο, λες, είχε χιονίσει. Τα καρπούζια δεν φαίνονταν καν τι καλλιέργεια είναι. Είμαστε σε απόγνωση. Δεν έχει μείνει καρπός, δεν έχει μείνει κλάρα, δεν έχει μείνει τίποτα. Το μόνο που έχει μείνει είναι τα νάιλον και τα σταγονίδια. Είναι αυτό που λέω, το 100%, κάποιες φορές το λέμε με υπερβολή. Αυτή τη στιγμή είναι 100% κυριολεκτικά. Από την πρώτη στιγμή επικοινώνησε με τη Διευθυντική Ανάπτυξη που αύριο οι υγειοπόνητες της ΔΑΟΚ Ηλίας θα βγουν στους αγρούς μέχρι να έρθουν και τα συνεργεία. Ο επόπτης και ο μηχανισμός του ΕΛΓΑ Πατρών την Τετάρτη για να κάνει την πρώτη επιθεώρηση. Θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε στη σωστή καταμέτρηση και εκτίμηση της ζημιάς, διότι αυτή η ζημιά είναι ανυπολόγιστη. Έχουμε να κάνουμε με χιλιάδες στρέμματα και νομίζω ότι αυτή τη φορά αυτή η ζημιά που έγινε αυτή τη στιγμή, τη χρονική περίοδος, ήταν μια ζημιά η οποία πραγματικά θα επηρεάσει την τοπική μας οικονομία, διότι πολλές καλλιέργειες δεν θα ολοκληρώσουν το στάδιο της ορίμασης των καρπών. Αυτό που ζητούν από την πολιτεία είναι οι ελεγκτές του ΕΛΓΑ να βρεθούν στην περιοχή προκειμένου να εκτιμήσουν τη ζημιά και οι παραγωγοί να λάβουν ουσιαστικές αποζημιώσεις. Αύριο αναμένεται κλιμάκιο του ΕΛΓΑ στην περιοχή. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον συνάδελφο Κώστα Γκελντή από την βρίσκεται στην Ηλία. Κώστα, καλησπέρα. Βρίσκεσαι στις χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Βρίσκεσαι σε περιοχή που έχει πληγεί από το χαλάζι. Ολοκληρωτική καταστροφή, Κώστα. Είδαμε και το ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Μετά ακόμα τις πληγές τους, η παραγωγή, Έφη, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για μια καταστροφή που αγγίζει το 100% σε προϊόντα που σε λίγες ημέρες θα ξεκινούσαν να μαζεύουν για να τα κάνουν εξαγωγή στο εξωτερικό. Μιλάμε για την πρώιμη πατάτα και το καρπούζι. Καταστροφές όμως έχουμε και σε ελιές και στα αμπέλια. Ήταν στο στάδιο της ανθοφορίας αυτή τη στιγμή. Σήμερα να σου πω ότι ήρθαν στο σημείο γεωπόνοι και επόπτες από τον ΕΛΓΑ, από το υποκατάστημα της Πάτρας. Αύριο περιμένουμε και το κλιμάκιο με τους γεωπόνους, όπου θα κάνει την καταμέτρηση και την καταγραφή όλων των ζημιών. Θα περάσει από όλα τα χωράφια, από όλες τις καλλιέργειες που έχουν υποστεί ζημιές από αυτήν την χαλαζόπτωση, την έντονη χαλαζόπτωση για την εποχή. Και πρωτόγνωρη, Κώστα. Είμαστε αντιμέτωποι με την κλιματική κρίση, κυρίες και κύριοι, και μας το δείχνει με κάθε ευκαιρία ο καιρός αυτός. Πλησιάζουμε το Μάιο και μιλάμε για καταστροφές από χαλάζι. Σε έναν χειμώνα που δεν είχαμε καν βροχές. Αύριο λοιπόν αναμένεται να έρθει εδώ κλιμάκιο από την Πάτρα να μιλήσει με τους παραγωγούς, οι οποίοι είναι σε απόγνωση, όπως μπορεί να καταλάβει η ΣΕΦΗ, καθώς είδαν τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς μέσα σε μισή ώρα. Τόσο διήρκησε η χαλαζόπτωση να καταστρέφονται, ΣΕΦΗ. Τώρα, μίλησα με τον κύριο Λικουρέτζο για τα ποιο προϊόντα θα αποζημιωθούν. Γιατί, όπως σας είπα, είναι η πρωιμή πατάτα, είναι το καρπούζι, είναι η ελιά, είναι και το αμπέλι. Θα αποζημιωθούν όλα ή θα αποζημιωθούν μόνο αυτά που θα μάζευαν σε λίγες ημέρες, δηλαδή την πατάτα και το καρπούζι? Ο κύριος Λικουρέτζος είπε ότι θα κάνει τα αδύνατα δυνατά ούτως ώστε να αποζημιωθούν όλα τα αγροτικά προϊόντα και να μπορέσουν οι παραγωγοί να ορθοποδήσουν. Γιατί δεν μιλάμε για χρήματα που θα πάνε στην τσέπη του ΣΕΦΗ, αλλά για χρήματα που θα πάνε για να πληρώσουν τους εργάτες, να πληρώσουν όλα όσα έξοδα έτρεχαν, λιπάσματα και όσα χρειάζονται για την παραγωγή. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Όπως ακούσετε και τους ίδιους να λένε, αγγίζει το 100% λίγο πριν βγάλουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό
και μπορέσουν έτσι μετά από τα χρόνια και της πανδημίας που έμεναν απόλυτα τα προϊόντα να ορθοποδήσουν και πάλι. Και βέβαια και το ερώτημα που προκύπτει είναι με ποια τιμή θα φτάσουν στα τραπέζια μας τα συγκεκριμένα προϊόντα, Κώστα, σε μικρό διάστημα. Είναι και αυτό συνέπεια της καταστροφής αυτής. Αύριο, έτσι λοιπόν, ακριβώς, γιατί δεν θα έχουμε προϊόντα για διάθεση. Αφού καταστράφηκαν αυτά, θα ανέβει η ζήτηση, θα ανέβουν και οι τιμές. Το ένα συνεπέρνει το άλλο. Αύριο λοιπόν τα νεότερα από την εκτίμηση του κλιμακίου του ΕΛΓΑ. Θα μας ενημερώσεις, Κώστα. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Τώρα να πει το Αστιακό, κυρίες και κύριοι, τον Προαστιακό από Αθήνα και Άπτο. Τη Μεγάλη Παρασκευή με τα δρομολόγια. Ο Σέιλος έχει πέσει το χειράγιο, ωστόσο η σύνδεση με το Αίγιο παρά την κρεμότητα και σε τρεις ήταν και σε Κορινθία και Αχαΐα. Πάμε στον συνάδελφο Σωτήρη Παπαδρέου. Σωτήρη, καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλησπέρα, σε εσένα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και από εμένα, Έφη. Επιτέλους ξεκίνησαν τα δρομολόγια του προαστιακού από το Κιάτο στην Αθήνα και αντίστροφα. Ναι, με 2 εβδομάδες καθυστέρηση, όπως είχαμε προβλέψει και είχαμε επισημάνει εδώ και αρκετό καιρό. Καθυστέρηση σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινώσει ο Υπουργός της Επικρατείας, ο κ. Γέρα Πετρίτης. Και αυτό λόγω του γεγονότος ότι έπρεπε να γίνουν κάποιες εργασίες ανάταξης σε 4 σύραγγες στο κομμάτι από την Αθήνα μέχρι το Κιάτο. Μιλάμε για τις σύραγγες Εφταξία, Κακιά Σκάλας 1 και 2 και Αγίων Θεοδόρων. Βέβαια, επανέναρξη των δρομολογίων, όχι στον αριθμό που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, με μειωμένα δρομολόγια. Απλά και μόνο κοιτάζει η Hellenic Train να εξυπηρετήσει το επιβατικό κοινό, ο οποίο επιβατικό κοινό χρησιμοποιεί αυτή τη γραμμή, και βέβαια υπάρχει και κόσμος από την Πάτρα, παραμένει η σύνδεση η λεωφοριακή μέχρι το Κιάτο, προκειμένου οι επιβάτες αυτοί που κινούνται από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα να παίρνουν τον προαστιακό. Με από το την... Αίγιο όμως τι γίνεται, Σωτήρη? Με το Αίγιο. Με το Αίγιο θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο καιρό ακόμα. Πηγές από τον ΟΣΕ που έχει αναλάβει τη σχετική ανάταξη των συστημάτων και στην περιοχή τη συγκεκριμένη, τονίζουν ότι θα πρέπει να επιδείξουμε μια υπομονή μέχρι και την Κυριακή του Θωμά. Μετά την ερχόμενη Κυριακή δηλαδή θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό το κομμάτι της γραμμής. Πληροφορίες δικές μας όμως, Έφη, αναφέρουν ότι σε σύραγγες και του συγκεκριμένου τμήματος υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις λόγω των διαφόρων επιθέσεων που έχουν κάνει κατά καιρούς αυτά τα κυκλώματα των κυνηγών του Χαλκού. Έχουν ξεριζώσει από και από εκεί διάφορες γραμμές που έχουν σχέση με τον ηλεκτροφωτισμό και όλα τα συστήματα ασφαλείας. Και καταλαβαίνεις ότι το προσωπικό της Hellenic Train δεν προτίθεται να μπει στο τρένο να λειτουργήσει αυτή τη γραμμή, αν πρώτα δεν αποκατασταθούν αυτές οι ζημιές, όπως έγινε και στο κομμάτι μέχρι το Κιάτο. Ελπίζουμε να προχωρήσουν και εκεί οι διαδικασίες. Οι πληροφορίες μας είναι ότι τουλάχιστον 2 σύραγγες, στην Τράπεζα και στο Μελίσι, υπάρχουν τέτοια προβλήματα από το σύνολο των 6 σύραγγων που υπάρχουν σε όλο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν αποκλείεται να υπάρχουν και σε άλλα κομμάτια, σε άλλα τμήματα του σιδηρόδρομου από το Κιάτο μέχρι το Αίγιο. Θα δούμε από την επόμενη εβδομάδα πλέον τι θα γίνει και με αυτό το τμήμα. Και να θυμίσουμε ότι έχουμε και την προκήρυξη του διαγωνισμού της μεγάλης συντήρησης και της ανάταξης στη γραμμή του προαστιακού στην Πάτρα. Έχουμε το διαγωνισμό ο οποίος αναμένεται να βγει, όπως είπαμε, έχει ήδη βγει και αναμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα στις μετά σε λίγες ημέρες από σήμερα, αν θα υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος από υποψήφιο εργολάβο που θα θελήσει να αναλάβει την συντήρηση της γραμμής. Θυμίζω εδώ και πάλι, τον περασμένο Ιανουάριο είχαμε μία ακόμα απόπειρα. Είχε βγει και τότε η σχετική διακήρυξη, αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος. Έχει βελτιωθεί η προκήρυξη αυτή τη στιγμή ως προς τα οικονομικά της στοιχεία. Πιστεύουμε αυτή τη φορά να υπάρξει επιτυχία. Για να δούμε, θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι η εξέλιξη, θα τα πούμε και στη συνέχεια, Σωτήρη. Πάμε τώρα με συζήτηση εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης του Best. Είναι μαζί μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης. Κύριε Κατσανιώτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, με υγεία. Θέλω να ξεκινήσουμε με τους Έλληνες που είναι εγκλωβισμένοι στο Σουδάν και αν υπάρχει κάποια νεότερη πληροφορία. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει μία εκεχηρία 7 ώρα Ελλάδος, που δεν ξέρουμε πραγματικά
τι αποτέλεσμα θα έχει, δεν ξέρουμε πραγματικά αν θα ισχύσει. Παρακολουθούμε τα πράγματα. Στο Σουδάν αυτή τη στιγμή έχουμε... Η κοινότητά μας είχε απογράψει γύρω στους 150 Έλληνες πριν ξεσπάσουν οι ταραχές. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσοι από αυτούς έχουν μείνει εκεί. Δεν ξέρουμε αν κάποιοι είχαν φύγει για Πάσχα. Αυτό όμως που ξέρουμε με βεβαιότητα είναι ότι 74 Έλληνες έχουν επικοινωνήσει με την ομάδα διαχείρισης κρίσεων που από προχθές λειτουργεί στο Υπουργείο Εξωτερικών και έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους όταν υπάρξει αποστολή απεγκλωβισμού από το Σουδάν να συμμετέχουν σε αυτή την αποστολή. Ξέρετε ότι το Υπουργείο... Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει αυτό, να φύγουν. Κοιτάξτε, το Υπουργείο Εξωτερικών, ειδικά στην Ουκρανία το τελευταίο διάστημα, έχει κάνει αρκετές τέτοιου τύπου αποστολές και μεγάλη επιτυχία. Στο Σουδάν όμως δεν είμαστε μόνοι μας και δεν έχουμε και διπλωματικές αρχές. Στο Σουδάν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν περίπου 1.000 πολίτες εγκλωβισμένους. Η Γαλλία, η οποία έχει τους περισσότερους πολίτες εκεί, έχει την ευθύνη του συντονισμού για το σύνολο των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε σε στενή συνεργασία ήδη εχθές οι υπεύθυνοι των ομάδων διαχείρισης κρίσεων είχαν σύσκεψη για τον τρόπο. Ναι, ευχηθούμε να έχει αίσιο τέλος αυτή η ταλαιπωρία για τους, για τους 150 Έλληνες. Και να πάμε τώρα, κύριε Κατσανιώτη, στο θέμα των εκλογών. Η πορεία έχει ξεκινήσει για τις εκλογές. Ποια είναι τα μηνύματα που λαμβάνετε εσείς από τους πολίτες, από την επαφή σας με τους πολίτες, καθώς έχουμε περίεργες εκλογές και αυτές και οι κάλπες θα ανοίξουν υπό το βάρος του κύματος της ακρίβειας, κύριε Κατσανιώτη? Εγώ δεν θα έλεγα ότι έχουμε περίεργες εκλογές. Εγώ θα έλεγα ότι έχουμε εκλογές μετά από 4 χρόνια και ο πολίτης θα κρίνει και θα συγκρίνει αυτά που συνέβησαν τα τελευταία 4 χρόνια. Επίσης θα κρίνει και θα συγκρίνει τι θα συνέβαινε αν σε αυτό το κύμα ακρίβειας, το οποίο εν πολλής δεν οφείλεται σε ελληνικές πολιτικές, αλλά στον πόλεμο της Ουκρανίας, στην ενεργειακή κρίση, σε μια σειρά από εξωγενείς παράγοντες, τι θα συνέβαινε αν αθροιζόταν σε αυτό η φορολογία, η δυσβάστακτη που είχαμε πριν από 4 χρόνια, αν αθροιζόταν σε αυτό ο ένφια, αν αθροιζόταν σε αυτό οι εργοδοτικές φορές, αν αθροιζόταν σε αυτό η ενεργεία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι πολύ θα κρίνει συνολικά για το τι έκανε αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία 4 χρόνια. Έχουν μειωθεί κατά ένα ποσοστό τα ποσά αυτά, γιατί και ένφια πληρώνουμε και... Έχουν μειωθεί σημαντικά, έχουν μειωθεί 52 φόροι. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αν σε αυτό το μεγάλο κύμα ενεργείας που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας δεν είχαμε την ενίσχυση, την ενεργειακή ενίσχυση που δίνει το κράτος στους λογαριασμούς της ΔΕΗ των συμπολιτών μας. Δεν είχαμε το καλάθι του νοικοκυριού που ήταν μια βοήθεια σε αυτούς. Μια βοήθεια που δεν την έχουμε καταλάβει, κύριε Κατσανιώτη. Σας λέω και πάλι. Δεν την έχετε καταλάβει εσείς. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ζει δύσκολα την καταλαβαίνει. Αρκετά ήδη. Έχει μειωθεί η τιμή τους. Μα και το Ινστιτούτο Καταναλωτών που εκπροσωπεί όλους τους καταναλωτές και όλων των τάξεων, κύριε Κατσανιώτη, και το ξέρετε πολύ καλά, το τονίζει αυτό λέγοντας ότι το καλάθι του νοικοκυριού είναι μια κοροϊδία. Έτσι λέει το Ινστιτούτο Καταναλωτών. Επίσης, οι τιμές τι λένε. Και πολλοί καταναλωτές δεν το συναντάνε. Σας λέω και πάλι. Και έτσι όπως έχει δημιουργηθεί και έχει οργανωθεί μέσα στα σούπερ μάρκετ, δεν το συναντάμε. Δεν το βλέπουμε το καλάθι αυτό. Σας λέω κάτι πολύ συγκεκριμένο, το οποίο όσοι ψάχνουν βρίσκουν. Υπάρχουν τιμές οι οποίες φαίνεται και ποιες από αυτές έχουν πέσει. Και έχουν πέσει αρκετές, σε αρκετά είδη που είναι μέσα στο καλάθι. Τώρα, τι λέει το Ινστιτούτο Καταναλωτή, είναι δικό του θέμα. Τι καταλαβαίνει ο καταναλωτής και ο κάθε καταναλωτής είναι επίσης κάτι που το βιώνει. Και αυτό που βιώνει είναι ότι σε αρκετά είδη έχουν πέσει οι τιμές. Φτάνει? Όχι. Είναι μια βοήθεια η οποία δεν φτάνει. Φτάνει μείωση της τιμής της ΔΕΗ? Όχι. Αλλά είναι μια βοήθεια. Φτάνει μείωση φορολογίας? Όχι. Αλλά είναι μια βοήθεια. Φανταστείτε τι θα συνέβαινε στο μέσο νοικοκυριό που μέσα από την ακρίβεια έχει χάσει περίπου το 30%
της αγοραστικής τους δύναμης, τι θα συνέβαινε αν η ανεργία ήταν εκεί που ήταν, η φορολογία ήταν εκεί που ήταν, ο ένφια ήταν εκεί που ήταν. Η μείωση του ΦΠΑ δεν είναι εφικτό να γίνει για φυσικά να δούμε. Όχι. Φυσικά όχι. Και μάλιστα το παράδειγμα που έφερνε συνεχώς ο ΣΥΡΙΖΑ της Ισπανίας, είδαμε ότι απέτυχε. Οι Ισπανοί ξανά αύξησαν το ΦΠΑ. Άρα το να έρθεις και να μειώσεις το ΦΠΑ, το να έρθεις και να κάνεις μία κάθετη μείωση στο σύνολο των πολιτών, μάλιστα, η οποία φέρνει μία δημοσιονομική ανισορροπία, γιατί φανταστείτε ότι αυτός που παίρνει 800 ή 700 ευρώ και αυτός που παίρνει 2.500 ευρώ, θα είχε την ίδια μείωση στο ΦΠΑ του. Άρα εμείς τι λέμε, ερχόμαστε και ενισχύουμε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε. Και εδώ, επιτρέψτε μου κύριε Καρούνια, μία υποσημείωση. Λένε πολλοί ότι τι διαφέρεται και ο ΣΥΡΙΖΑ επιδόματα έδινε και εσείς επιδόματα δίνετε. Έχουμε μία ουσιαστική διαφορά στην πολιτική μας με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη και μέσα από αυτή την υπερφορολόγηση μοίρασε επιδόματα. Μοίρασε τη φτώχεια. Εμείς μειώσαμε τη φορολογία, μειώσαμε τις φορές, ήρθαν ξένες επενδύσεις, αυξήθηκε η πίτα της οικονομίας, αυξήθηκε το ΕΑΠ της χώρας και από την αύξηση της πίτας, ναι, πρέπει να δώσουμε και στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Είναι μια ουσιαστική διαφορά όμως. Το λόγο έχουν οι καταναλωτές, κύριε Κατσανιώτη, θα τα δούμε αυτά. Οι πολίτες. Τώρα, οι πολίτες. Γιατί οι καταναλωτές είναι και ναι, πολίτες. Ναι, ναι. Βλέπουν την άμυνα, βλέπουν την ασφάλεια της χώρας, βλέπουν τις ξένες επενδύσεις. Κύριε Κατσανιώτη, να έρθουμε στο επίπεδο αχαΐας. Δεν έχουμε δει θεαματικές αλλαγές στην περιοχή μας. Παραμένουν ένας φτωχός νομός, χωρίς ιδιαίτερα να έχουν γίνει κάποια έργα, να υπάρχουν ιδιαίτερα στοιχεία που να μας δώσουν να μας βοηθήσουν ώστε να κάνουμε το άλμα. Εγώ θα πω δύο πράγματα. Μπορείτε να μου πείτε ένα έργο που έγινε 15-19, γιατί εγώ δεν θυμάμαι. Άρα, από την τετραετία 15-19 που είχαμε μηδέν έργα, είχαμε εργολαβίες καλογρίτσα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια πατρών πύργου να πηγαίνει γρήγορα έχοντας μπει στην παραχώρηση της Ολυμπίας Οδού. Άρα, έχουμε μια πατρών πύργου που υπάρχει, που δουλεύεται και θα παραδοθεί στο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Άρα, αυτό δεν είναι τίποτα, είναι ένα έργο. Η εργολαβία Καλογρίτσα βεβαίως ήταν προβληματική, αλλά... Όχι, ήταν προβληματική. Είχε ναρκοθετήσει την πατρών πύργου. Το μεγαλύτερο ίσως. Υπήρχαν και άλλες εργολαβίες, κύριε Κατσανιώτη. Κυρία Καρόνια, επιτρέψτε μου. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα ήταν η πατρών πύργου σήμερα. Ναι, δεν θα ήταν. Αυτό μπορούμε να το ξέρουμε με βεβαιότητα. Ούτε και σήμερα είναι. Όχι, σας λέω. Εδώ, κυρία Καρόνια, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Η μία εργολαβία να μην δούλευε από τις 8, γιατί ο Καλογρίτσας είχε 2, αλλά εγώ λέω μία υποτεθήστο. Από τις 8 να μην δούλευε, δεν είχαμε δρόμο. Εδώ θα πρέπει να ζητηθούν εξηγήσεις. Να μας πει ο κύριος Πίρτζης γιατί έκανε την κατάτμιση. Να μας πει ο κύριος Πίρτζης αν ήταν καλός ο Καλογρίτσας που τώρα τον βρίζουν. Ή τότε ο Καλογρίτσας ήταν καλός, ή τώρα. Άρα η πατρών πύργου είναι μια πραγματικότητα και δεν αμφισβητεί κανείς ότι γίνεται. Τότε αμφισβητούσαν όλοι ότι γίνεται, είχαν δίκιο. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει με το σύριαλ Καλογρίτσα. Άρα δεν θα είχαμε πατρών πύργου. Ένα το κρατούμενο. Θα έλεγε κάποιος, κύριε Κατσανιώτη, ότι και αυτή η διαδικασία που ξεκίνησε το Υπουργείο Υποδομών καθυστέρησε. Τέσσερα χρόνια περιμένουμε. Θα ήταν πολύ κακοπροαίρετος αυτός που θα το έλεγε. Θα ήταν πολύ κακοπροαίρετος, γιατί θα έπρεπε να ήξερε ότι είχαμε ένα έργο που καρκινοβατούσε, είχαμε εργολάβους που βάζανε βοσκοτόπια για collateral, άρα το έργο δεν θα γινόταν ποτέ και αυτή η κυβέρνηση αναγκάστηκε να δώσει μια μάχη 1,5 χρόνο, να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να δεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπει το έργο στην παραχώρηση, να δεχτεί ο παραχωρησιούχος να δώσει την έκπτωση που είχε πάρθει από πριν. Όλο αυτό το πράγμα μας πήρε τουλάχιστον 1,5 χρόνο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα έργο σε εξέλιξη. Έχουμε εταιρείες, την εταιρεία της παραχώρησης, που ξέρει να κάνει τη δουλειά και το έχει αποδείξει. Ωραία. Και έχουμε ένα έργο που θα παραδοθεί και θα αλλάξει την περιοχή μας. Θα την αλλάξει το σύνολό της. Και ξέρετε τι άλλο έχουμε, κυρία Καρούνια, στην περιοχή μας? Τη μεγαλύτερη ανάπλαση μετά το ελληνικό. Λαδόπουλος χρηματοδοτήθηκε, εντάχθηκε,
δόθηκαν τα χρήματα από το κράτος σε συνεργασία με την περιφέρεια. Η μεγαλύτερη ανάπλαση της χώρας μετά το ελληνικό γίνεται στην Πάτρα. Άρα έχουμε ένα δεύτερο μεγάλο, πολύ σπουδαίο έργο. Να σας πω και τι άλλο έχουμε, να σας πω και τι άλλο έχουμε στην περιοχή μας. Νέο αστυνομικό μέγαρο, το οποίο έχει ενταχθεί, είναι στα ΣΔΙΤ που αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούνται. Στο στρατόπεδο του ΚΕΤΧ η Πάτρα θα έχει ένα νέο, μοντέρνο αστυνομικό μέγαρο, που όχι μόνο οι αστυνομικοί της περιοχής μας θα δουλεύουν ανθρώπινα, αλλά και οι πολίτες της περιοχής μας θα εξυπηρετούνται ανθρώπινα. Να σας πω και τι άλλο έχει η περιοχή μας. Εντάχθηκε και θα γίνει ο αγωγός ίδρευσης από τη Δυτική Αχαΐα στο Λαρισό. Άρα οι άνθρωποι του Λαρισού που είχαν μείνει Λάπα, Μετόχι, όλες αυτές τις περιοχές που είχαν μείνει εκτός συντροδότησης από λάθος σχεδιασμό, θα έχουν νεράκι να πίνουν. Να σας πω τι άλλο έχει η περιοχή μας. Ανάθεση στην Εβώ, γύρω στα 600 μήνυμα. 11 εκατομμύρια ανάθεση για πυροβόλα στην Εβώ, στην ανάσα του Αιγείου. Να σας πω τι άλλο έχει η περιοχή μας. Τη μεγαλύτερη ανάπλαση του χιονοδρομικού, η οποία εγκρίθηκε, τα Καλάβρητα χωρίς το χιονοδρομικό, φανταστείτε τι θα ήταν. Αν η περιοχή μας έχει τέσσερα πράγματα που πρέπει να είναι περήφανη, είναι το εργοστάσιο της Εβώ, το χιονοδρομικό των Καλαβρίτων, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και ο πρωτογενής τομέας της Δυτικής Αχαΐας. Και στα τέσσερα αυτή η κυβέρνηση έκανε πράγματα. Έδωσε τώρα ενίσχυση στους ροδίτες της Δυτικής Αχαΐας, γιατί πραγματικά είχαν πληγεί. Ενίσχυσε μέσα στον κορονοϊό και τη σταφίδα και την πατάτα. Αυτά τα έκανε αυτή η κυβέρνηση και οι πολίτες ξέρουν. Ποια είναι η εκτίμησή σας για το αποτέλεσμα εδώ και μάλλον και ο εκλογικός στόχος για την Αχαΐα, μια περιοχή, ένας νομός που δίνει την πρωτιά στον ΣΥΡΙΖΑ, είχε δώσει την πρωτιά στον ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες Αχαΐας θα πρέπει να δουν τι έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τι έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την Αχαΐα. Για την Αχαΐα και την Ελλάδα. Γιατί ξέρετε, αυτή η κυβέρνηση έκανε πράγματα για την Ελλάδα που μας έκανε περήφανος. Η εξωτερική πολιτική της χώρας, την οποία έχω την τιμή να υπηρετώ ως υφυπουργός των εξωτερικών, ήταν μια υπερήφανη πολιτική που έβαλε πολλές φορές την ατζέντα, έβαλε στους γείτονες τα θέματα όπως έπρεπε, θωράκισε με συμμαχίες τη χώρα, θωράκισε αμυντικά τη χώρα. Άρα αυτό είναι ένα κομμάτι που θα πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε και θα πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες αυτής της χώρας ότι δεν πρέπει να είμαστε δεδομένοι για κάποιους. Πρέπει να είμαστε σημαντικοί. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας θεωρεί δεδομένους σαν Αχαΐα, η Νέα Δημοκρατία μας θεωρεί σημαντικούς. Πρέπει να είμαστε σημαντικοί και η Αχαΐα να ξαναβρει το βηματισμό της. Θα δούμε εγώ να σε ευχηθώ καλή συνέχεια, κύριε Κατσανιώτη. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Να συνεχίσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Σημαντικές αναμένονται να είναι οι αυξήσεις στα εμπορικά καταστήματα της Μεζών, στο ενδεχόμενο πεζοδρόμησης, θέτει νέους όρους στις επαγγελματικές μισθώσεις και οδηγεί ορισμένους ιδιοκτήτες να ζητούν αυξημένα ενίκια έως και 30%. Πάντως, οι αυξήσεις αυτές μέχρι σήμερα δεν ανταποκρίνονται στην μέχρι στιγμής εμπορικότητα και θα πρέπει να μπει ένα φρένο στις απαιτήσεις. Αυξημένα ενίκια εν ώψη της πεζοδρόμησης της Μεζόνος ζητούν ορισμένοι ιδιοκτήτες. Παρότι έχουν περάσει 7 χρόνια από τότε που εξαγγέλθηκε το έργο, σήμερα για κάποιους είναι μια καλή ευκαιρία για να ζητήσουν επιπλέον χρήματα. Η πεζοδρόμηση είναι κάτι που φιλολογείται εδώ και μερικά χρόνια. Συνδέεται όμως και με την αντιδρόμηση της Κορίνθου, συνδέεται με την αντιδρόμηση της Κανακάρη και μερικών παρεμβάσεων ακόμα. Βλέπουμε φανάρια που έχουν τοποθετηθεί ανάποδα από την φορά του δρόμου σήμερα. Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να γίνει και η πεζοδρόμηση της Μεζόνος και η πεζοδρόμηση έχει αποδείξει ότι φέρνει μία διαφορά στους τζίρους, αυξάνεται η επισκεψιμότητα, τοποθετούνται καινούργιες επιχειρήσεις και κατ' επέκταση υπάρχει μία αναδιανομή. Η διαγορά παρουσιάζει κινητικότητα και υπογράφονται από τώρα μισθώσεις που προβλέπουν αναπροσαρμογή σε περίπτωση πεζοδρόμησης. Ωστόσο, οι αυξήσεις αυτές αποτελούν βόμβα στα θεμέλια ορισμένων επιχειρήσεων. Υπάρχουν κάποιοι ιδιοκτήτες που περιγράφουν μία ποσοστιαία αύξηση για την περίπτωση που πεζοδρομηθεί η Μεζόνος και σκέφτονται οι ιδιοκτήτες ότι θα υπάρχει αυξημένος τζίρος και κατ' επέκταση θέλουν να πάρουν κάτι από αυτό.
Από εκεί και πέρα όμως είναι σε κάποια λογικά πλαίσια οι αυξήσεις αυτές ή ακόμα και για 30% κάποιοι ιδιοκτήτες που το επιδιώκουν. Έχω ακούσει για το ίμιση από το 30 και έχω δει το ίμιση του 30 να τοποθετείται στο συμφωνητικό. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει και οι ιδιοκτήτες, αν θέλουν να παραμείνει η μίσθωση όπως την έχουν, να είναι λογικό αυτό το ποσοστό που θα ζητηθεί, αν διαπιστώσουμε ότι ο πεζόδρομος έγινε και φέρνει και έσοδα ο πεζόδρομος αυτός. Γιατί έχουμε και πεζόδρομους που δεν μας δίνουν διαφορά στα έσοδα και στα μισθώματα. Είναι άραγε επικερδής οι επιχειρήσεις της Μεζόνος ώστε να μπορούν να καλύψουν τις υπερβολικές απαιτήσεις σε μισθώματα? Όχι. Καταστήματα ανοίγουν, το ξέρουμε αυτό από τη Διεύθυνση Εμπορίου, μα καταστήματα κλείνουν, το βλέπουμε από τα ενοικιάζεται που είναι τοποθετημένα στις βιτρίνες εκατοντάδων καταστημάτων στην πόλη μας. Και από εκεί και πέρα, γενικότερα, ένα σχόλιο ήθελα για τις εμπορικές μισθώσεις. Ποια είναι η τάση που διαμορφώνεται, είναι ανάλογα ο δρόμος, είναι ανάλογα η περιοχή, είναι ανάλογα το σημείο, τι εικόνα έχετε? Όπως το είπατε, είναι ανάλογα το δρόμο, είναι ανάλογα τη χρονική στιγμή. Ο δρόμος επίσης διαφοροποιείται και από οικοδομικό τετράγωνο σε οικοδομικό τετράγωνο. Παραδείγματος χάρη, η Παντανάσης χαμηλά κοντά στη Ρήγα Φεραίου συγκεντρώνει πολλά καταστήματα εστίασης που φαίνεται ότι έχουν και ικανοποιητική δουλειά. Αντιθέτως, όσο ανεβαίνουμε προς την Παντάνασα, ο πεζόδρομος δεν ωφέλησε. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να στρέφουμε το βλέμμα προς τις κάλπες της 21ης Μαΐου. Είναι μαζί μας η κυρία Σταυρούλα Μιχαλοπούλου, υποψήφια βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ. Κυρία Μιχαλοπούλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Εγώ είπαμε ότι είναι περίεργες αυτές οι εκλογές. Ναι, πολύ. Πριν. Βέβαια, ο κύριος, ήσασταν εδώ, παρακολουθούσατε κι εσείς την συζήτηση με τον κύριο Κατσανιώτη, είπε ότι δεν είναι. Είναι οι εκλογές που γίνονται κάθε 4 χρόνια και καλείται ο πολίτης να απαντήσει. Εσείς, πού εστιάζετε και ποια είναι αυτά τα στοιχεία που τις καθιστούν περίεργες? Αφενός, καινούριος εκλογικός νόμος με αναλογική αυτό που μόνο του θα διαφοροποιήσει τη σύνθεση. Δεν έχουμε αυτοδυναμία, έτσι όπως βλέπουμε τα προγνωστικά που λέμε, δεν έχουμε αυτοδυναμία. Mm-hmm. Οπότε, επόμενη, δεύτερη Κυριακή ή και τρίτη, συγκυβέρνηση, πολλά στο τραπέζι, νέες συνθέσεις, νέα δεδομένα, υπό το βλέμμα της κρίσης, της ανεργίας, όλα τα προβλήματα που αναφέρατε πριν. Ναι, νομίζω είναι από τις πιο περίεργες εκλογές που έχουμε τις τελευταίες δεκαετίες. Βέβαια, εντάξει, η πρώτη Κυριακή είναι η διαδικασία έτσι όπως την γνωρίζουμε. Θα πάμε να ψηφίσουμε τώρα. Είπατε εσείς κρίση, ανεργία, το δυστύχημα στα Τέμπη. Όλα αυτά έχουν βαρύνει πάρα πολύ το κλίμα. Ωστόσο, βλέπουμε δημοσκοπικά πάντα το ΠΑΣΟΚ να μην παίρνει το ποσοστό που θα περίμενε. Ακριβώς επειδή οι πολίτες επιρρύπτουν ευθύνες τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ για την κατάσταση που επικρατεί. Έχω τονίσει πολλές φορές ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τιμωρηθεί πάρα πολλά σε πολλές εκλογικές διαδικασίες και ίσως είναι και το μοναδικό κόμμα που έχει τιμωρηθεί τόσο πολύ. Παρόλα και συνεχίζει, λέτε, να τιμωρείτε? Όχι, παρόλα αυτά το ότι στέκει μετά από 3-4 εκλογικές διαδικασίες όρθιο και αρχίζει ο κόσμος και του ξαναδίνει μια δύναμη, βλέπουμε ότι κλιμακωτά ανεβαίνει. Αυτό που λέω και θεωρούν ότι είναι και υπερβολή, λέω παιδιά, αυτός που θα ανέβει ποσοστιαία είναι και ο νικητής. Εάν το ΠΑΣΟΚ από το 8,9 του 19 πάει στο 13-14, ναι, νομίζω θα είναι και ο μοναδικός νικητής των εκλογών, όταν κανένας άλλος δεν θα έχει κερδίσει ποσοστιαίες μονάδες, αλλά θα έχει χάσει. Δημοσκοπικά δεν παίρνει αυτό το ποσοστό. Υπάρχουν πολλές δημοσκοπήσεις, μας δίνουν και 9 και 12 και 13 αναλόγως. Εμείς βλέπουμε ένα μεσόρο και βλέπουμε και την κοινωνία. Δηλαδή αυτό τι που συναντάμε. Από την κοινωνία? Οργή, απογοήτευση, κατηγορώ. Νομίζω ότι το έγκλημα στα Τέμπη, μην το λέμε δυστύχημα, το έγκλημα στα Τέμπη ήταν και η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι.
Ξέρετε, σε μια χώρα που ζει με επιδόματα, γιατί το προνοιακό κράτος δεν υπάρχει και είναι υπέρ του κουπονιού, είναι αναμενόμενο να βγει για έντονη αντίδραση. Το καταλαβαίνουμε. Αυτή η αντίδραση πώς λέτε ότι θα μεταφραστεί στην κάλπη, κυρία Μιχαλοπούλου? Δεν δίνει αυτοδυναμία σε κανέναν. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια εκλογική διαδικασία. Ο κόσμος μιλάει, αντιδρά, φωνάζει. Άρα μήπως πρέπει και εμείς να αφήσουμε λοιπόν τις καρέκλες, να δούμε ποιος με τι, πόσο θα πάρουμε και να δούμε, ναι, τι θέλουμε, ένα προνοιακό κράτος. Ναι, γιατί έχουμε ένα, δύο, τρία. Ακριβή ανεργία. Μιλήσατε πριν, άκουσα τον κύριο Κατσανιώτη να λέει για τις επενδύσεις. Αυτές οι επενδύσεις πόσους εργαζόμενους έχουν απορροφήσει? Έχουμε ένα ποσοστό, έχουμε έναν αριθμό? Γιατί οι επενδύσεις ακούμε, η ενεργία ανεβαίνει. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκινήσει, οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε γίνεται, για ναι, μείωση της ανεργίας μέσω των αυτών επενδύσεων, των συγκεκριμένων επενδύσεων. Οπότε το ένα συγκρούει το άλλο. Όσο ώρας είμαστε κουπόνι, κουπόνι, κουπόνι. Μια ΔΕΗ από πίσω που στενάζουμε, τα φάρμακα στο Θεό, μια παιδεία που αν έχεις δύο παιδιά θέλεις δύο μισθούς. Γιατί είναι πολύ ωραίο το να πούμε, να έρθω εδώ και να σας πω τις προγραμματικές του ΠΑΣΟΚ και τι ωραία. Όταν θα πας σε έναν πολίτη και θα του πεις πόσα παίρνεις, 700, και σου λέει ναι, αλλά τα 200 τα δίνω στη ΔΕΗ και τα 150 τα δίνω στο φαρμακείο. Τι να του πω εγώ τις προγραμματικές? Ο άνθρωπος υποφέρει, στενάζει. Η καθημερινότητά του είναι δύσκολη. Αυτά τον φέραν ως εδώ. Και γι' αυτό δεν δίνει σε κανέναν την αυτοδυναμία. Εσείς γιατί αποφασίσατε, κυρία Μιχαλοπούλου, να συμμετέχετε σε αυτή την διαδικασία? Εγώ νομίζω από τότε που γεννήθηκα ΠΑΣΟΚ, το έχω ξαναπεί, από 18 χρονών ασχολούμαι. Είναι καθαρά το αίσθημα της προσφοράς. Είμαι σε αυτό το χώρο πολιτικά, ανήκω εκεί. Μου δόθηκε ευκαιρία και από τα όργανα και από τον πρόεδρο να μου δώσει αυτό το βήμα. Τιμή μου να είμαι σε αυτό το χώρο και στον νομό τον οποίο κατάγομαι και επιθυμώ και μέσω της κοινωνικής μου θέσης και λόγω δουλειάς και ως μητέρα να μπορέσω να ακούσω για να πω. Εμένα με νοιάζει να ακούσω πρωτίστως και μετά να πω. Τι γνώμη έχει αυτή τη στιγμή το εκλογικό σώμα για το ΠΑΣΟΚ? Τι εννοείται, τι γνώμη έχει? Ναι, πώς αντιδρά όταν ζητάτε την ψήφο του, την ψήφο του για το ΠΑΣΟΚ, πέρα από την προσωπική? Αυτό που σας είπα, ναι, είναι απογοητευμένη, είναι δυσαρεστημένη. Είναι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, κυρία Μιχαλοπούλου, σήμερα αποτελεί ελπίδα? Ναι, και γι' αυτό λέμε ότι θα είμαστε... Είναι η αλλαγή? Είναι. Πάντα ήταν, είναι και θα είναι. Η νεολαία? Η νεολαία... Πώς αντιδρά? Επειδή οι πιο πολλοί είναι απολυτοί και δεν θέλουν να συμμετέχουν, η αλήθεια είναι, και είναι ευθύνη δική μας. Το να ψηφίζεις, το να επιλέγεις, το να εκλέγεις είναι δύναμη. Και πρέπει όλο αυτό να τους το δώσουμε να το καταλάβουν. Το να μην συμμετέχουν είναι παγίδες και είναι παγίδες δικές τους στο μέλλον μας. Στο παρόν και στο μέλλον. Όχι, πρέπει να ψηφίζεις, να εκλέγεις, να προχωράς, να βλέπεις, να κρίνεις. Αυτό κάνει έναν πολίτη με σωστή κριτική στάση στην πολιτική, σε οτιδήποτε προκύπτει. Οπότε το μήνυμα που περνάτε προς τους νέους είναι να συμμετέχουν σε αυτές τις εκλογές. Φυσικά, γιατί και εγώ νέα είμαι. Και εγώ είμαι από μεσαία τάξης κοπέλα. Είμαι μια μαμά που εργάζεται καθημερινά, που είμαι στη βιοπάλη, αλλά παρόλα αυτά στα 38 μου, ναι, θέλω να κάνω κάτι γιατί έχω δύο παιδιά. Οπότε το μέλλον τους με απασχολεί. Το παρόν μου με απασχολεί. Να σε ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Πολύ, να σε ευχαριστήσω καλά για την παρουσία σας εδώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.